Η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει και στην Κρήτη και μάλιστα με αυξημένη ζήτηση. Πάμε να πάρουμε συμβουλές αλλά και όλα τα νέα δεδομένα όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων στο Ηράκλειο, κύριος Λυκούργος Σαμόλης. Κύριε Σαμόλη, καλώς ορίσατε στο δελτίο μας. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, φέτος είναι πιο αυξημένη η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης? Κοιτάξτε, ενώ περιμέναμε ότι δεν θα υπήρχε κίνηση, ήδη ο κόσμος έχει ξεκινήσει να εφοδιάζεται πετρέλαιο θέρμανσης για το λόγο πιο πολύ από ό,τι ενταλαμβανόμαστε εμείς δηλαδή, οι πρατηριούχοι, ότι πιθανόν φοβούνται περισσότερες αυξήσεις και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν προμήθειες και δεν το περιμέναμε, υπάρχουν και μεγάλες προμήθειες. Δηλαδή προμηθεύονται περισσότερα, δεν περιμέναμε για πολύ λίγα λίτρα την κάθε παραγγελία που θα γίνεται, αλλά τελικά είναι με μεγάλες παραγγελίες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Σαμόλη, είναι το γεγονός ότι η θέρμανση είναι ένα βασικό αγαθό για τους πολίτες και η αλήθεια είναι ότι και ο περσινός χειμώνας ήταν ένας δύσκολος χειμώνας όσον αφορά το κρύο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι κριτικοί προχωρούν σε παραγγελίες για μικρές ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης ή θεωρούν ότι θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα υπό το φόβο ότι μπορεί να αυξηθεί η τιμή? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω αυτό που σας είπα και στην αρχή, ο κόσμος έχει πανικοβληθεί. Όντως υπάρχει και το βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει μια ενεργειακή κρίση. Σήμερα έχουμε 84 δολάρια η τιμή Brent που λέμε, το αργό πετρέλαιο. Οδεύουμε για τα 90 δολάρια όπως φαίνεται, δεν υπάρχει καμία μέρα με μειωμένη τιμή. Και αυτό προφανώς ο κόσμος ενημερώνεται ούτως ή άλλως πολύ εύκολα τώρα και από τα μέσα και τα site, τα διάφορα που αναρτούνται. Και βλέπει ότι υπάρχει καθημερινά μία αύξηση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυξημένες παραγγελίες και έχουμε και μεγάλες παραγγελίες, γιατί ο λόγος πιστεύω ότι είναι αυτός που σας είπα. Είναι ότι φοβάται ο κόσμος και λέει να προμηθευτώ νωρίτερα, ούτως ώστε να μην πληρώσω περισσότερο. Για κάποιον που θέλει να γεμίσει το ντεπόζιτο του καυστήρα, το κόστος για να μπορεί να διατηρήσει τις δύσκολες μέρες του χειμώνα μια καλή θερμοκρασία στο σπίτι του, ποιο είναι? Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η συνήθεια λόγω των δυσκολιών. Ακόμα και το πετρέλαιο θέρμανση να το χρησιμοποιούν επιλεκτικά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Σαφώς. Και θα γίνει και η οικονομία, όσο ακριβό είναι το πετρέλαιο, τόσο υπάρχει οικονομία στο σπίτι, ούτως ώστε να μην γίνει πολύ πετρέλαιο ο κόσμος. Γι' αυτό έχουμε πει ότι το πετρέλαιο ως κοινωνικό αγαθό έπρεπε να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή, τουλάχιστον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έπρεπε να μειωθεί όπως παλαιότερα που ήταν στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο. Και η τιμή τους, αν ήταν στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο όπως ήταν παλαιότερα, σήμερα θα ήταν περίπου στα 75 λεπτά. Τώρα έχουμε στα 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, συν το ΦΠΑ που έρχεται πάνω στο φόρο, που το έχουμε πει πολλές φορές ότι ενώ είναι ένας φόρος ξεχωριστός, δεν υπάρχει πουθενά, μπαίνει και φόρος πάνω στον φόρο, δηλαδή το ΦΠΑ. Για τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό, ποιο είναι το κόστος για να περάσει κάποιος με αξιοπρέπεια όσον αφορά τη θερμοκρασία στο σπίτι του χειμώνα? Γύρω στα 1.000 με 1.200 ευρώ. 1.000 με 1.200 ευρώ. Ναι. Θυμάμαι προηγούμενες χρονιές και κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης που μας λέγατε, κύριε Σαμόλη, ότι τότε οι κριτικοί αγόραζαν μικρές ποσότητες ίσα-ίσα για να καλύψουν τις ανάγκες στις εξαιρετικά δύσκολες ημέρες. Έχουν απομακρυνθεί από αυτή τη λογική τώρα? Όχι, δεν έχουν απομακρυνθεί. Απλά θα το δούμε το φαινόμενο αυτό πάλι με μικρές παραγγελίες, πιστεύω, λίγο πιο μετά. Τώρα, όταν σας ρωτάει ένας καταναλωτής, είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή αυτή τη στιγμή να κάνω την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης ή μπορεί να μειωθεί η τιμή στο άμεσο μέλλον και να περιμένω? Τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, δεν θα μπορώ να απαντήσω, γιατί όπως ξέρετε ότι αυτές οι καταστάσεις, δηλαδή η τιμή του αργού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και δεν μπορούμε εμείς να πούμε στον καταναλωτή βάλτε ή μην βάλτε πετρέλαιο, γιατί μπορούμε να δούμε μια ανατροπή αύριο. Πάντως αυτό που δείχνει, που βλέπουμε όλοι και από αυτά που διαβάζουμε, προχωράμε για τα 90 δολάρια του βαρέλι. Αυτό θα έχει λογικά μία μεγαλύτερη αύξηση σιγά σιγά στο πετρέλαιο και σε γενικό στο καύσιμο. Επειδή οι πολίτες και στην Κρήτη ζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης που έχουν ένα μικρότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό αποτυπώνεται στις παραγγελίες, δηλαδή άνθρωποι που πλέον αφήνουν στην άκρη το πετρέλαιο θέρμανσης και επιλέγουν άλλους τρόπους για να ζεστάνουν το σπίτι? Νομίζω ότι προσπαθήσανε στην περίοδο της κρίσης με άλλους τρόπους, αλλά τελικά ξαναγυρίζουν πάλι στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Δεν νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη θέρμανση και η πιο σωστή θέρμανση για τον χώρο της κάθε κατοικίας. Νομίζω ότι φθήνει αυτό. Νομίζω πάμε προς το πετρέλαιο θέρμανση πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας τη συζήτηση, θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο όλη αυτή τη δυστοκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε μια σειρά ανακοινώσεων όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Κρήτη πληρώνουμε τα καύσιμα ακριβά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Στην Ευρώπη τα πράγματα ήταν χειρότερα. Όμως φαίνεται ότι άρχισε κάτι να κινείται στην Ευρώπη από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι καταναλωτές στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι είναι τεράστιο το κόστος, κάτι που εμείς το βιώνουμε. Mm-hmm. Αυτό έχει συμπαρασύρει την τιμή των καυσίμων σε επίπεδο Κρήτης ακόμα πιο υψηλά από τη μέση τιμή στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, κύριε Σαμόλη. Το πρόβλημα νομίζω δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έχουμε το μεταφορικό. Συνήθως έχουμε μια διαφορά με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή ουσιαστικά με την Αθήνα, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορούμε να το δούμε και ακριβότερα από την Κρήτη. Νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα το μεγάλο βρίσκεται στους υψηλούς φόρους. Φανταστείτε ότι πάνω από εμάς βρίσκεται η Ολλανδία, η Ιταλία και η Φιλανδία. Είναι πάνω από εμάς. Δηλαδή, είμαστε στην τέταρτη θέση με τους υψηλότερους φόρους. Αυτό σημαίνει 67% στην τιμή. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Στα 100 ευρώ, ας πούμε, αν ήταν το λίτρο 100, στα 100 ευρώ, να το πούμε έτσι, τα 67 ευρώ είναι φόροι. Και τα υπόλοιπα είναι όλοι εμπλεκόμενοι μαζί με την αγορά του αργού πετρελαίου. Δηλαδή, φανταστείτε πόσους υψηλούς φόρους έχουμε. Από εκεί και πέρα, έχουμε μια τιμή χτίσης που αυτή ξεκινάει αμέσως το καύσιμο χωρίς να αγοράσουμε, είναι υψηλή. Φανταστείτε ότι πάμε περίπου στο 1,20 είναι οι φόροι. Αν έχουμε τιμή αμόλυβδης 1,77, γύρω στο 1,20 είναι οι φόροι. Αυτό είναι που κάνει την τιμή ακριβότερη. Άρα να τολμήσω να πω και να κλείσουμε αυτό, ότι δύσκολα θα προσδοκούμε για μείωση τιμών σε επίπεδο χώρας και ακόμα πιο δύσκολο σε επίπεδο Κρήτης. Κοιτάξτε, σε επίπεδο χώρας, γιατί η Κρήτης μπορούμε να πούμε ότι αν θα δείτε, επειδή είναι πολύ συμπιεσμένες οι τιμές, θα δείτε ότι είμαστε κοντά στην Αθήνα, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Το θέμα είναι ότι πρόσφατα βγήκε ο κύριος Σιλακάκης και είπε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και προβλέπεται ότι η ενεργειακή κρίση ίσως πάει έως τον Απρίλιο. Μάλιστα. Κύριε Σαμόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.